Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του 8ου Παγκρίτιου Φόρουμ Πρόθεσης Κριτικών Προϊόντων στα κριτικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής Supermarket, που ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες, με προτεραιότητα τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι το Φόρουμ συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή των φορέων επιβεβαιώνει άλλη μία φορά ότι η προσπάθεια αγκαλιάζει όλους μας, δηλαδή τα επιμελητήρια της Κρήτης, την περιφέρεια, τους ξενοδόχους, τους διευθυντές ξενοδοχείων, τους σεφ, όλους τους συντελεστές δηλαδή που απαρτίζουν αυτή την αλυσίδα και δίνουν το καλύτερό τους εαυτό για να πετύχει αυτό και πραγματικά τα κριτικά προϊόντα να μπουν στα ξενοδοχεία και να αναβαθμίσουμε και το τουριστικό προϊόν. Είναι υποχρέωση όλων μας και ειδικότερα των ξενοδόχων να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, γιατί το όφελος από το τουριστικό προϊόν πρέπει να διασχέεται σε όλη την τοπική κοινωνία. Εμείς ως περιφέρεια θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε με την πιστοποίηση στον χώρο μαζικής εστίασης και ειδικότερα των αλακάρτες θεατρίου του νησιού μας που φτάνουν τώρα αυτή τη στιγμή στα 30, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Το Φόρουμ για 8η συνεχόμενη χρονιά επιχειρεί να βοηθήσει στη σύνδεση παραγωγών με το χώρο του τουρισμού και όχι μόνο, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών προϊόντων που θα αποδώσει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον πλούτο της κριτικής γης, αλλά και στον τουριστικό τομέα. Το Επιμελητήριο Χανίων έχει αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό. Πέρυσι είχαμε έναν αριθμό συμμετοχών γύρω στις 15, αν θυμάμαι καλά, επιχειρήσεις. Φέτος βλέπω ότι τα τελευταία στοιχεία λένε ότι είμαστε 100% πάνω. Θεωρώ ότι θα έχει και πάλι επιτυχία το κριτικό φόρουμ στις 30 του μηνός. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να μπουν ακόμα και περισσότεροι παραγωγικοί κλάδοι στο κομμάτι αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το κρέας που αποτελεί κυρίως πιάτα τα οποία μας ενδιαφέρουν για το μπουφέ και για την αλακάρτ κουζίνα. Και είμαστε όλοι εδώ ευχαρίστως, αλλά πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Θεωρώ ότι το μελητήριο μπορεί να το συντονίσει αυτό σε επόμενη φάση, ούτως ώστε να βρούμε τι είναι αυτό τα θέλω, τα δικά μας και αν μπορούν οι ίδιοι να το προσφέρουν για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Διοργανωτές του φόρουμ, στη διάρκεια του οποίου θα γίνουν συναντήσεις, είναι τα επιμελητήρια του νησιού και η διοργάνωση γίνεται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω που δεν ακούστηκε, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι το φόρουμ δεν έχει κανένα κόστος ούτε για τους παραγωγούς, ούτε για τους ξενοδόχους. Είναι μια προσφορά που γίνεται από πλευράς του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με τη βοήθεια και των άλλων επιμελητηρίων και με χορηγίες όπως από την περιφέρεια και από διάφορα άλλα μέρη που κατά χρονιά υπάρχουν.